Άκουσα με προσοχή τον Υπουργό. Κοιτάξτε, αυτή είναι η μόνιμη, χωρίς να είναι μομφή ή αιχμή σε αυτό που είπατε. Αλλά δείτε τώρα, έρχονται οι βουλευτές και καταθέτουν ερωτήσεις. Έρχονται οι υπουργοί απαντώντας και δηλώνουν αναρμόδιοι λόγω... Ναι, κοιτάξτε όμως, το κράτος έχει μία συνέχεια, αυτό δεν λέτε. Το κράτος έχει μία συνέχεια, το κράτος έχει μία σύνδεση. Λοιπόν, μία αλληλουχία θεσμών, όπως τη λέτε. Τοπικής διοίκησης, πρώτου, δευτέρου βαθμού και κράτους. Διότι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, οι Δήμοι δεν λειτουργούν ανεξάρτητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και τα ξέρετε. Και το πλαίσιο της τοπικής διοίκησης πλέον. Οι Δήμοι, περιφέρειες και κράτος ενώνονται σαν ένα νήμα σε όλες τις αποφάσεις και σε όλες τις λειτουργίες τους. Και εδώ, με αφορμή αυτό το ζήτημα που προέκυψε στη Χαλκίδα, αναδεικνύονται οι τεράστιες ευθύνες, πολιτικές ευθύνες, δημάρχων και περιφερειαρχών. Και κατ' επέκταση κυβερνήσεων. Και δείτε, εκεί που δεν μεριμνεί ο Δήμος ή η περιφέρεια, γιατί για παράδειγμα να μην παρεμβαίνει το κράτος πιέζοντας προς την κατεύθυνση υλοποίησης, παύλα ανακούφισης αν θέλετε, των προβλημάτων που οξύνουν ή αν θέλετε δυσχεραίνουν τη ζωή των κατοίκων. Και εδώ τώρα έχει βρεθεί μια ωραία δικαιολογία αν θέλετε και ένα παιχνίδι. Πινκ-πονγκ. Ποιες είναι οι ευθύνες στην περιφέρεια, ποιες είναι οι ευθύνες στο Δήμο, ποιες είναι οι ευθύνες στο Υπουργείο, στο εκάστοτε Υπουργείο, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα τι να γίνεται, για παράδειγμα αυτό το θέμα που συζητούμε σήμερα, δεν είναι σημερινό, αλίμονο. Είναι χρόνιο πρόβλημα, όντως. Και εδώ υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Το αναφέρουμε και στην ερώτηση. Αλλά είναι διαχρονικές οι ευθύνες που δεν δημοτικών αρχών, περιφερειαρχών αρχών και κυβερνήσεων που δεν έσκυψαν πάνω στο πρόβλημα και δείτε τώρα και αναδεικνύεται και κάτι ακόμα ότι έργα αναγκαία που πρόκειται να ανακουφίσουν τις λαϊκές ανάγκες ακόμα και στο επίπεδο της χρηματοδότησης και το ξέρετε πολύ καλά τέτοιου τύπου έργα ενδεχομένως δεν είναι και επιλέξιμα και ξέρουμε έχουμε πάμπολα παραδείγματα. Δηλαδή, επιλέξουμε την έννοια να ενταχθούν σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αλλού και αλλού σκορπάνε εκατομμύρια μέσω ΕΣΠΑ, μέσω χρηματοδοτικών άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να μπουκώσουν τους επιχειρηματίες και επενδυτικά σχέδια που οι ίδιοι ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν και να τα αξιοποιήσουν για να κερδοφορήσουν και το λαό τον καταδικάζουν. Αντιπλημμυρικά έργα, αντιπυρική προστασία, αντισεισμική προστασία και πάει λέγοντας. Με αποτέλεσμα να ζουν βεβαίως τέτοια φαινόμενα. Και δείτε, τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν πέρα από τα προβλήματα της δυσχέρειας, τη διαβίωση των κατοίκων, τα προβλήματα δηλαδή, μετά τα πλημμυρικά αυτά φαινόμενα που είναι τακτικά, είναι και η ιδιαιτερότητα του υπεδάφους, είναι αναβλύζουν νερά, να το πω έτσι, είναι η περιοχή εκεί πέρα τέτοια, γνωστή από πάρα πολλά χρόνια. Δημιουργείται σε τακτά διαστήματα μέσω αυτών των πλημμυρικών φαινομένων ζητήματα δημόσιας υγείας. Σοβαρά. Και εδώ τώρα και οι υγειονομικές υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν, όχι μόνο που κυρίως πρέπει να μεριμνήσουν στον τομέα των έργων των απαραίτητων αποστραγγιστικών κτλ. Κτλ. Που πρέπει να γίνουν, αλλά κυρίως και οι δημόσιες δομές υγείας στην κατεύθυνση προάσπισης της υγείας των κατοίκων από τα προβλήματα που υπάρχουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.